Γεια σας φίλοι. Σε αυτό το βίντεο θα πλέξουμε εύκολα σουβέρ με νήματα που μας έχουν περισσέψει από διάφορα πλεχτά. Εδώ έχω φτιάξει ένα σουβέρ με 4 χρώματα. Εσείς μπορείτε να κάνετε τους συνδυασμούς σας ανάλογα με τα νήματα που έχετε και να φτιάξετε όμορφα χαρούμενα σουβέρ. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 3,5 και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί βήμα-βήμα. Θα κάνουμε το μαγικό μας κύκλο. Και τώρα θα πλέξουμε 10 άριχτα. Δέκα. Θα κλείσω το μαγικό μου κύκλο τραβώντας την κλωστούλα και θα κλείσω εδώ με ένα βουβό. Τώρα θα πλέξω 5 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Τέσσερα, πέντε. Θα πατήσω στην πρώτη εδώ θηλιά που βλέπω και θα κλείσω με ένα βουβό. Θα πλέξω πάλι 5 αλυσίδες. Στην επόμενη θηλιά και κλείνω εδώ με ένα βουβό. Και έτσι δημιουργώ αυτά τα μικρά εδώ κυκλάκια. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Πέντε αλυσίδες και ένα βουβό στην επόμενη θηλιά. Έχω πλέξει 8 μικρά εδώ ημικύκλια. Κλείνω σε αυτό το σημείο με ένα βουβό και τώρα θα αλλάξω την κλωστή μου. Θα πατήσω μέσα στο κενό και θα τραβήξω την πράσινη κλωστή και θα τη βγάλω μέσα από την προηγούμενη θηλιά. Βλέπω εδώ με το πράσινο σκούρο χρώμα. Τρεις αλυσίδες. Πατάω στο επόμενο εδώ ημικύκλιο και πλέκω ένα άριχτο. Συνεχίζω, 3 αλυσίδες, ένα άριχτο στο επόμενο εδώ ημικύκλιο. 1, 2, 3, ένα άριχτο.
Έτσι θα κλείσω αυτή τη σειρά, κάνοντας 3 αλυσιδάκια, ένα άριχτο μέσα στο κενό, 3 αλυσίδες, ένα άριχτο, και έκλεισα τον κύκλο μου. Αλλάζω χρώμα, θα βάλω τώρα το πορτοκαλί. Πατάω μέσα εδώ στο κενό και τραβάω την πορτοκαλί κλωστή και τη βγάζω μέσα από την προηγούμενη θηλιά, την πράσινη. Πλέκω εδώ. Ένα άριχτο στην επόμενη εδώ θηλιά. Πλέκω 3 αλυσίδες. Και στην ίδια εδώ τη θηλιά κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα στον αέρα, παίρνω κλωστή και πατάω επάνω στο άριχτο της προηγούμενης σειράς και πλέκω 2 ποδαράκια. Μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια μέσα στο κενό. Μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια επάνω στο άρρηκτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, 2 ποδαράκια μέσα στο κενό. Έτσι θα τελειώσω αυτή τη σειρά, κάνοντας μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια επάνω στο άριχτο. Και μία αλυσίδα με 2 ποδαράκια μέσα στο κενό. Τελείωσα εδώ τη σειρά μου με το πορτοκαλί χρώμα και κλείνω εδώ με ένα βουβό. Πατάω μέσα στο κενό, αλλάζω χρώμα. Παίρνω το πράσινο και το περνάω μέσα από την προηγούμενη θηλιά. Πλέκω 3 αλυσίδες. Ένα ποδαράκι στην ίδια, εδώ, στο ίδιο το κενό. Μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια στο επόμενο κενό. Μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια στο επόμενο κενό. Έτσι θα τελειώσω αυτή τη σειρά, πλέκοντας μία αλυσίδα και 2 ποδαράκια σε κάθε κενό από την προηγούμενη σειρά. Έφτασα στο τέλος της σειράς μου. Κάνω και τα 2 τελευταία ποδαράκια στο επόμενο κενό. Μία αλυσίδα και κλείνω τον κύκλο μου με ένα βουβό. Στη συνέχεια θα βάλω το ανοιχτό χρώμα, το πράσινο το ανοιχτό, για να πλέξω την τελευταία σειρά. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στο κενό και θα τραβήξω την πράσινη κλωστή και θα τη βγάλω μέσα από την προηγούμενη θηλιά. Πλέκω μία αλυσίδα και εδώ ανάμεσα από τα 2 ποδαράκια της προηγούμενης σειράς θα πλέξω ένα άριχτο. Μία αλυσίδα,
Παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου και θα πλέξω τώρα ένα ποδαράκι βάζοντας το βελονάκι μου στην κάτω σειρά εδώ που είχα κάνει τα προηγούμενα, τα πράσινα εδώ ποδαράκια. Βάζω εδώ το βελονάκι μου, τραβάω κλωστή και πλέκω ένα ποδαράκι. Πλέκω μία αλυσίδα και στο επόμενο εδώ κενό πλέκω ένα άριχτο. Μία αλυσίδα, ανάμεσα από τα δύο ποδαράκια πλέκω ένα άριχτο. Μία αλυσίδα και πλέκω τώρα ένα ποδαράκι βάζοντας το βελονάκι μου στην κάτω τη σειρά. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι στο κενό. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι ανάμεσα από τα δύο, ένα άριχτο ανάμεσα από τα δύο ποδαράκια της προηγούμενης σειράς. Μία αλυσίδα, τώρα ένα ποδαράκι βάζοντας το βελονάκι μου στην κάτω τη σειρά. Μία αλυσίδα, ένα άριχτο. Μία αλυσίδα, ένα άριχτο ανάμεσα από τα δύο ποδαράκια. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι βάζοντας το βελονάκι μου στην κάτω τη σειρά. Έτσι θα τελειώσω αυτή τη σειρά γύρω γύρω από το σουβέρ μου και δίνει ένα άλλο ωραίο αποτέλεσμα αυτή η όμορφη πλέξη που κάνουμε. Κάνοντας ένα αλυσιδάκι, ένα απλό άριχτο, μία αλυσίδα, ένα άριχτο, μία αλυσίδα και ένα ποδαράκι στην κάτω την πλευρά. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς μας. Και εδώ στο τέλος κόβουμε την κλωστή μας και στεριώνουμε όλες τις κλωστές στην πίσω πλευρά. Και το σουβέρ μας είναι έτοιμο. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς όμορφα πολύχρωμα σουβέρ με περισσεύματα ανημάτων. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!